Στο προηγούμενο επεισόδιο ήρθε εδώ με κάτι που δεν ήταν ακριβώς polka dot, ήταν ένα abstract polka dot. Δηλαδή λαϊκά, δεν ήταν αρακάς, ήταν βότσαλο, για να καταλάβετε. Εντάξει, έρχεται η Καζαμπλάνκα σήμερα. Ελπίζω να πάει καλύτερα. Τουλάχιστον έγινε μία πασαρέλα με έναν άλλον αέρα, με μία άλλη ενέργεια. Μάλλον μου αρέσω πιο πολύ σήμερα. Για καλό το λέω. Εύχομαι και ελπίζω να πας και καλύτερα σήμερα. Πού πηγαίνεις, αγάπη μου? Πηγαίνω σε wine testing, σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Και είναι απογευματινή ώρα. Μόνη σου πηγαίνεις ή συνοδεύεσαι? Φίλους, με φίλους. Με πόσους, 15, 20, 30, 35, 40, 45, τελευταίο που είχα πάει ήταν, ήμασταν 20 άτομα. 20, κάμποσε φίλοι. Βαθμολογήστε. Αυτή είναι η βαθμολογία. Mm-hmm. Οπότε πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε με τον Στέλιο. Το Στέλιο. Επειδή έχεις βάλει ένα. Έλα, έλα, Σιμών. Πάρα πολύ ωραίο το φόρεμα αυτό. Μου θυμίζεις, εμένα μου θυμίζεις σαν νυχτικό. Βασικά είσαι φανταστική στο κεφάλι σου, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Με αυτό το μαλλί, όπως και να το κάνεις, είσαι κούκλα. Mm-hmm. Μου θυμίζει σαν να είναι ένα πρωινό να είσαι στη Νέα Υόρκη, στο φανταστικό διαμέρισμά σου, το τεράστιο. Έχεις ξυπνήσει να πιεις το καφέ σου, βάζεις το μεταξωτό το φόρεμά σου. Τα παπούτσια κάνω πως δεν τα βλέπω, τη τσάντα ούτε καν δεν τη βλέπω. Είναι ένα φόρεμα αυτό. Δεν βλέπω κάποιο styling. Και αν styling τα παπούτσια είναι και που έχω επιλέξει διαφορετικό παπούτσι και το σχήμα είναι ιδιαίτερο, δεν το βλέπεις. Δεν με άφησες να ολοκληρώσω. Και αν τα παπούτσια και η τσάντα είναι styling, δεν μου αρέσει καθόλου. Η τσάντα δεν μου αρέσει καθόλου. Το παπούτσι δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι φοβερό αυτό το παπούτσι, με το που το είδα, το ερωτεύτηκα, το έκλεισα. Αλλά εσύ δεν και πήγα και το πήρα. Δεν μπορούμε. Εγώ με τα παπούτσια και με σένα δεν είναι τα. Γιατί έχουμε στιλιστικά διαφορετικά. Με τα παπούτσια τη Καζαμπλάνκα δεν υπάρχει συνομιλία. Εντάξει, το σημείο που φτάσαμε, όπως και είπανε και πριν τα κορίτσια και σε μένα και γενικά, είναι ένα φόρεμα απλά. Δεν ξέρω πού βλέπουν το styling. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αν θέλει η Βασιλική, πόσο έχει βάλει, τρία. Βέβαια. Να μου πει πού έχει κάνει το styling. Είναι το μαλλί, είναι τα παπούτσια. Το μαλλί το έχει δεδομένο. Είναι σαν να μου πει: έχω το κεφάλι μου. Okay, και εγώ είμαι κούκλα. Ναι, αλλά όμως και πάλι όμως το κατάλληλο. Όχι, είναι, το θέμα είναι η κατάλληλη κόμιση με το κατάλληλο φόρεμα. Ωραία, εντάξει. Είναι τα επιλογή των κοσμημάτων. Είναι τα επιλογή του χρώματος του παπούτσιου. Το να έχει κάποιο κατάλληλη κόμιση σε αυτή τη στιγμή. Μετά από 90 επεισόδια που είμαστε, εγώ αυτό το θεωρώ δεδομένο. Έχουμε εδώ πέρα τις καλύτερες μακιγιέρες, τους καλύτερους κομμωτές. Μετά το 10ο επεισόδιο πλέον έχει καταλάβει τι σου πάει, τι δεν σου πάει, ποιο σε βάφει καλά, τι σου πάει στο βάψιμο κτλ. Οπότε αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Εγώ το ότι είσαι όμορφη το λέω συνέχεια. Και αυτό είναι δεδομένο. Οπότε η κατάλληλη κόμωση για σένα δεν με απασχολεί καν. Δεν το βλέπω. Είσαι κούκλα. Τέλος. Τελεία. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτό που είσαι, βλέπω το styling. Άρα το styling του μαλλιού δεν είναι στην κόμωση αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε. Μερικές φορές πρέπει να καταλάβουμε ότι η κομψότητα και το styling δεν είναι απαραίτητα να υπερφορτώνουμε κάποια συγκεκριμένα look. Ναι. Τώρα και καλά, δηλαδή, τι θα μπορούσα να βάλω παραπάνω. Συμφωνώ. Για μένα προσωπικά, αν είχες σωστή τσάντα και σωστό παπούτσι γιατί που να μου άρεσε εμένα, θα σου έχουμε διαφορετικό γούστο στα παπούτσια, εκεί διαφέρουμε. Όχι, για τα παπούτσια συμφωνώ. Όσο αφορά για το, που είπες για το σωστό. Απλά το θεωρώ λίγο άδικο γιατί το ένα. Το θεωρώ λίγο άδικο το ένα, γιατί είναι σαν να μακυρώνεις ολόκληρο το look. Δεν σου ακυρώνω καθόλου. Απλά είναι τόσο άκυρη η τσάντα. Για νυχτικιά, δηλαδή. Μα είναι, γιατί να μην είναι νυχτικό αυτό. Αλλά και πολύ κόμμα δεν το πάνε νυχτικιά. Σιμών, τι εννοείς δεν ακυρώνεις το look όταν έχεις βάλει ένα? Δεν υπάρχει πιο κάτω. Πέρα από ένα φόρεμα. Δεν βλέπω κάτι άλλο, γιατί το οτιδήποτε άλλο υπάρχει, εμένα δεν μου αρέσει. Άρα τι να έβαζα δηλαδή για το φόρεμα? Να βάλω τρία επειδή μου αρέσει το μαύρο που υπάρχει το φόρεμα? Όχι, απλώς μου λέει ότι δεν ακυρώνεις το look, το ακυρώνεις. Δεν το ακυρώνω, όχι, αντιθέτως δεν ακυρώνω καθόλου. Βάζω ένα γιατί υπάρχει μόνο ένα φόρεμα που μου αρέσει. Αυτό. Καλά, μαζί μιλάμε τώρα. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο πέρα από ένα. Άρα θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, αν έβαζα τρία, να έβαζα τρία για το πόσο ωραίο είναι το φόρεμα. Και λοιπόν το φόρεμα δεν είναι τόσο ωραίο για να βάλω τρία. Άρα υπάρχει μόνο κάτι που μου αρέσει. Τώρα έγινα κατανοητή ή όχι? Να σου πω τη μαύρη μου την αλήθεια, όχι.
Κακός. Εσύ θα με καταλάβεις. Αλλά ειλικρινά γι' αυτό έκανα επαναληπτική ερώτηση. Οκ, το κρατώ όμως, κρατώ την άποψή σου. Παρακαλώ πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή σας συνέχεια.